Τον κόδωνα του κινδύνου ότι η αγορά θα παρουσιάζει ελλείψη σε αγαθά πρώτη ανάγκη σε περίπτωση επιβολή πλαφών από το αρμόδιο Υπουργείο Κρούιο, ο αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΣ. Σε εμπεριστατωμένη μελέτη του για τη σύγκριση κόστου σε οικονομία και νοικοκυριά από αυξήσει σε τιμέ γάλακτο ψωμιού, ηλεκτρικού ρεύματο και επιτοκίων, ο Αβέροφ Νεοφίδου αναλύει τα δεδομένα τη τελευταία τετραετία και καταγράφει την επιβάρυνση στην οικονομία. Συγκεκριμένα, με βάση τη μελέτη, η λιανική τιμή ενό λιτρου γάλακτο τον Ιούνιο του 2008 ήταν 1,20 ευρώ. Και 20 cent, ενώ το Μάιο του 2012 αυξήθηκε στο 1,30. Από την αύξηση των 2 σεντ η επιβάρυνση της οικονομίας ανέρχεται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το κοινό ψωμί αναφέρει η μελέτη το 2008 επολύτω στην τιμή του 1 ευρώ και 55 cent και το 2012 ανήλθε στο 1,75. Η αύξηση κατά 12,9% σε μία τετραετία επιβάρυνε την οικονομία με 9,8 εκατομμύρια. Όπω εξηγεί ο Αβέρωφ νεοφύτου, με την επιβολή πλαφών στα εν λόγω είδη, ίσω εξελιχθεί ασύμφορη η πώλησή του για τι επιχειρήσει, με αποτέλεσμα να μην το πωλούν και ο καταναλωτή να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί. Στο φλέγον ζήτημα τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο, οι πίνακε καταδεικνύουν με γλαφυρό τρόπο τι κατακόρυφε αυξήσει που αφορούν κυρίω τα κυπριακά νοικοκυριά. Η μέση τιμή ανά το 2009 ήταν 15 και 73 σέντ και μέχρι το 2012 έφτασε στα 22 και σέντ. Σε μια τριετία δηλαδή καταγράφεται αύξηση της τάξης του 40%. Εξωφρενικά είναι τα νούμερα που καταγράφονται στα επιτόκια. Η συνολική επιβάρυνση στην οικονομία ξεπερνά το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δυσίδη ρωτάται αν είναι λογικό να στηρίζουμε τις διαμαρτυρίες μας μόνο σε ανόδους της τάξης των 7 ευρώ και 17 ευρώ και 53 σεν το χρόνο στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού και να προσπερνούμε αυξήσεις των 386 ευρώ και 72 σεντ από το ηλεκτρικό ρεύμα και 919 ευρώ και 87 σεν από τα υψηλότερα επιτόκια.